θέλω να πω μόνο το εξής. Μου δημιουργούν στην υπηρεσία 4 τεράστια προβλήματα. Προσπαθώ όσο με πιο λίγα λόγια να σας μεταφέρω το τι ζούμε κάτω. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Να σας θυμίσω ότι στο Χιτά δεν υπάρχει κλειστή εγκατάσταση. Άρα τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν σακούλες, χαρτιά, νάιλον, πάμε και τα τοποθετούμε μέσα στην ουσία σε ένα λάκκο. Ακραία καιρικά φαινόμενα, καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατεί. Η βροχή καταστρέφει επίσης ένα μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών. Τεράστια καταστροφή. Στα δικαστήρια που πάω, μου λένε οι εισαγγελείς και οι πρόεδροι, κοστολόγησέ μας την ανθρώπινη ζωή, για να μην σπάσει στη σύμβαση και να πληρώσει ίσως ο Δήμος κάποια χρήματα, βάζει σε κίνδυνο 200 εργαζόμενους, αστυνομικούς, άσυλο, καθαριότητα που υπάρχει στη ΔΙΑΛ, συν 1.200-1.300 μετανάστες. Διότι αυτή τη στιγμή η αποθήκη της ΔΙΑΛ είναι πάνω από 300 τόνους ανακυκλώσιμα υλικά μέσα. Φανταστείτε τι θα γίνει ή φανταστείτε πώς νιώσαμε πριν λίγες μέρες, εχθές, που έγινε μια μικρή φωτιά. Πόσο καιρό θα καίει το ακίνητο, πόσο καιρό θα καίνε τα υλικά και σε τι κίνδυνο βάζουμε τους ανθρώπους που εργάζονται και διαμένουν εκεί. Ευκαιρία να φύγουν οι μετανάστες από εκεί. Έρχομαι σαν Δήμος τεράστια απώλεια εισοδήματος. Διότι σας είπα ότι μαζεύαμε, συλλέγουμε πάνω από 5 τόνους την ημέρα. Για αυτά τα υλικά παίρνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παίρνουμε ανταποδοτικά. Για αυτά τα υλικά τα οποία τα οδηγούμε στο Χιτά. Λοιπόν, έχουμε πάνω από 2 μήνες να δουλέψουν κανονικά στο συγκεκριμένο χώρο. Έχει τεράστια απώλεια εισοδήματος ο Δήμος, συν τα έξοδα που κάνουμε για να μην πάρει τα αυτοκίνητα στο Χαλκιός που είναι 5 χιλιόμετρα και τα πάμε στη Βέσα που είναι 35. Συν το γεγονός ότι ξυπνάμε κάθε μέρα και δεν ξέρουμε αν η υπηρεσία θα λειτουργήσει ή όχι. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, πολύ σύντομα, προτείνω να καταγγείλουμε τη σύμβαση και από την επόμενη μέρα τα υλικά τα οποία θα συλλέγουμε να βγουν σε μια διαδικασία εκποίησης και να αναλάβει ο Δήμος όταν είναι σύντομα που θα είναι έτοιμος, μιλάω για 7-8 μήνες, να αναλάβει ο Δήμος ο ίδιος τη δεματοποίηση και την αποστολή αυτών των υλικών στην Αθήνα. Ο κύριος Αντιδήμος, από τη στιγμή που ανήλθε τον τομέα καθαριότητας, βάλθηκε να μας οδηγήσει με τις χαρακτήριες συμπεριφερές του σε παρέτηση και να ζητήσει η εταιρεία μας τη διακοπή της σύμβασης. Αυτό που το είπε, είχε, το ξέφυγε, δεν πιστεύω πως το είχε να το πει, το ξέφυγε. Να ζητήσουμε τη διακοπή της σύμβασης από μόνοι μας για να μην διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Πράγμα που τελικά δεν πέτυχε. Εμείς φτύσαμε αίμα, να το πω με λίγα λόγια, αλλά αγαντάραμε. Και αναγκάστηκε σήμερα να υποχρεώσει εσάς να το κάνετε για λογαριασμό του. Θέλετε να δικαιολογήσει τις αιμονές του και να αντιμετωπίσει τα απότερα σχέδια του που πιστεύουμε πως έχει. Η σύμβαση άρχισε να ολοποιείται από 1 Τετάρτη του 2013 μέχρι 30, μέχρι 25 Εβδόμου του 2015, δηλαδή 2 χρόνια, λειτουργήσε άψογα. Η παλαιά δημοτική αρχή και η ίδια και ο ίδιος και η ίδια η νέα δημοτική αρχή επί 1,5 χρόνο που ήταν από τον αναλάβατε τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2015, σας τελικό 10 μήνες δημοτική αρχή, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα, κάποιος έχασε και το νούμερο έλα, μέχρι το 2015. Ναι, μέχρι το 2015. Τα προβλήματα λοιπόν ξεκίνησαν όταν με δικές μας ενέργειες σημειωθήτω ήρθαν οι νέοι κάδοι ανακύκλωσης και τα απορριμματοφόρα. Αυτό έχω και το σχετικό έγγραφο που το αποδεικνύει. Ήρθαν λοιπόν αυτά, εμείς κάναμε τις συζητήσεις με την ΕΑ να μας φέρει στο Δήμο Χίου, όχι σε εμάς, στο Δήμο Χίου, τους νέους κάδους και τα απορριμματοφόρα, γιατί ελπίζαμε ότι φέρνοντας αυτά τα καινούργια μηχανήματα θα αυξήναμε την παραγωγή και θα είχαμε περισσότερο οικονομικό όφελος. Όμως από εκεί την ημέρα
βάλαμε τα μάτια μας, τα χέρια μας, βάλαμε τα μάτια μας, κύριε Σύμβουλε. Διότι ενώ η σύμβαση προέβλεπε οι κάδοι αυτοί να παραμείνουν κλειστοί, ο κύριος Μπελέκης έχει δώσει τη διαταγή να τους κρατάνε ανοιχτούς με αποτέλεσμα οι πολίτες να ρίχνουν μέσα όντας μη ευαισθητοποιημένοι ή αυκολία τους ή διότι βρίσκουν τους μισούς κάδους γεμάτους και τα πετάνε στους υπόλοιπους για λόγους ηθελημένους ή αθέλητους αναγκάζονται να αναμίξουν τα προϊόντα της ανακύκλωσης και οπότε το αυτοκίνητο που τα περισυλλέγει θα μας τα φέρνει μας ψήμιχτα. Χαιρετίζουν την καταγγελία της σύμβασης και είναι υπέρ της διαχείρισης του προγράμματος υλοποίησης της ανακύκλωσης από υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, όπως γνωρίζετε όλοι, εργάζονται και επιτελούν το καθήκον τους με ευσυνειδησία. Υπερβαίνουν πολλές φορές τον εαυτό τους. Εκτελούν τις εντολές που ανατίθεται από την υπηρεσία στο έπακρον με αποτέλεσμα να εντατικοποιείται οι εργασίες τους υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, να έχουμε ατυχήματα αλλά και να θρυνούμε δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν, σαν εργαζόμενοι στο Δήμο και υπερασπιζόμαστε το πάγιο και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και συμφωνούμε βέβαια να διαχειριστεί το πρόγραμμα όλο ο Δήμος και οι υπηρεσίες τους. Δεν μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι έρμεα των εργολαβικών συμφερόντων. Δεν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσει με όρους αγοράς, με λογικές αγοράς και εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι δεν μπαίνει σε λογιστική λογική το κέρδος της ανακύκλωσης. Το κέρδος της ανακύκλωσης πρωτίστως είναι κέρδος για το περιβάλλον, είναι κέρδος για την ποιότητα ζωής των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το μετράμε σε αριθμούς, σε κέρδη και σε ποσά. Βεβαίως, υπέρτερο αγαθό όλων είναι η ανθρώπινη ζωή και από τη στιγμή που η σημερινή εικόνα στις εγκαταστάσεις δεματοποίησης του Δήμου είναι τέτοια που υπομονεί κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνο φυσικά και για το περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε ότι η σύμβαση, η υφιστάμενη σύμβαση δεν θα πρέπει να συνεχίσει άλλο το βίο της. Εμείς ως Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης θεωρούμε ότι η Λεόντιος αυτή σύμβαση έχει κλείσει πλέον τον κύκλο της και από αύριο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες εάν φυσικά απόψε το σώμα πάρει την απόφαση και καταγγείλει τη σύμβαση που αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Δήμαρχο στην τοποθέτησή του. Νομίζω ότι θα πρέπει τα θέματα να τα βλέπουμε όχι μένοντας σε λεκτικές αστοχίες, θα έλεγα, από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Θα τα βλέπουμε αντικειμενικά. Νομίζω ότι πράγματι όταν επελέγει η συγκεκριμένη σύμβαση, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Μία εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, είναι σαφές ότι έχει σκοπό το κέρδος και όχι τη ζημία και είναι θεμητό απολύτως. Η άποψη της Χιακής Συμπολιτείας στο θέμα της ανακύκλωσης ήταν πάντα σταθερά ότι θα έπρεπε να έχει στα χέρια του ο Δήμος. Τα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης θα πρέπει να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος. Με αυτή τη λογική, η διακοπή της σύμβασης μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και όχι τώρα. Και από τη στιγμή που απάντησε στο ερώτημά μου ο κύριος Μπελέντης, λέγοντας ότι ο στόχος του Δήμου είναι να τρέξει την ανακύκλωση με μόνιμο προσωπικό, που είναι μία από τις προϋποθέσεις που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, και δικαιολογώντας την ψήφο μου, γιατί δεν θα ξαναμιλήσω, λέω ότι εμείς συμφωνούμε με την καταγγελία της σύμβασης και θα το ψηφίσουμε. Συμφωνούμε στην καταγγελία της σύμβασης, συνεπής που αυτό, σε αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Συμφωνούμε στην καταγγελία για έναν ακόμα λόγο,
Γιατί η ανακύκλωση ως πολιτική πλέον βάλεται με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα μάτια των πολιτών. Συμφωνούμε με την προοπτική που θέλετε να δώσετε ο Δήμος να αναλάβει την ανακύκλωση, αλλά να μην ξεχάσετε, κύριε Αντιδήμαρχε, τα ζητήματα που βάλετε. Δηλαδή, μόνιμο προσωπικό, καμιά αύξηση ανταποδοτικών τελών, προαγωγή του κοινωνικού κέρδους και των λαϊκών αναγκών σε αντίθεση με την οικονομίστικη λογική. Η ρίση του Δημάρχου, εδώ είμαστε, μας βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες. Ψηφίζουμε λοιπόν τη σύμβαση, δεν ψηφίζουμε εκ νέου καμιά άλλη σύμβαση, αναμένουμε και με ευχαρίστηση να ψηφίσουμε την ανάληψη από τη Δημοτική Αρχή κατετοποιημένα της ανακύκλωσης. Τα δεδομένα όταν υπογράφτηκε η σύμβαση το 12 ασφαλώς δεν είναι τα ίδια σήμερα και δεν θα είναι τα ίδια μετά από 4 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει, χωρίς να παίρνω την πάρτη Καμιανού, ότι δεν μπορούσε η σύμβαση να τροποποιηθεί όπως έκανε ο κύριος Μαρτάκης δύο φορές και την τροποποίησε. Τώρα, έρχεται σήμερα μία πρόταση από τη διοίκηση του Δήμου να υπάρξει διακοπή της σύμβασης. Εάν μια διακοπή μπορεί να οδηγήσει προς τη λύση του προβλήματος, θα την επικροτούσα. Πιστεύω όμως ότι μια διακοπή με την αλληλουχία που υπάρχει την προηγούμενη και με τις κουβέντες που έχουν καταρθεί και με τις σχέσεις που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και της διοίκησης του Δήμου, αν μη τι άλλο, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, θα μπουν δικαστικές διαδικασίες και θα χαθεί η μπάλα. Και θα χαθεί η μπάλα σε μια περίοδο που η αποθήκη εκεί γεμίζει, δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής και των οικονομικών μεταναστών που υπάρχουν εκεί και είναι αρκετές χιλιάδες. Και σύν τις άλλες τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι έτσι όπως ξεκίνησε το 12, το 13, το 14, που κυλούσε ήρμα και ομαλά η διαδικασία, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να τελειώσει η σύμβαση μέχρι το Δεκέμβρη, 5 μήνες είναι, και μετά να κάτσουμε κάτω και να αποφασίσουμε πώς μελλοντικά θα γίνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης. Εάν γίνει αυτό που προτείνω και που είναι και η άποψη του συνδυασμού μας, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί τα λιγότερα πιθανά προβλήματα. Δεν είμαι προκατελημένος να αναλάβει ο Δήμος ή να συνεχίσει η εταιρεία. Με ενδιαφέρει πώς θα υπάρχει μια ομαλή ροή για να μην ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Έχω την εντύπωση ότι εδώ που φτάσαμε, εκεί 5 μήνες μπορούν να κυλήσουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης και στη λήξη της σύμβασης να αναδειχθούν και οι δύο πλευρές ότι θα προχωρήσουμε, παιδιά, αφού έχουμε τον κόσμο, να την κάνει ο Δήμος. Ή δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος, μέχρι τότε μπορούν άλλες καταστάσεις να μην μπορούν να προσλάβουν ανθρώπους όπως γίνεται μέχρι τώρα και να μπορέσει να τη συνεχίσει η εταιρεία ή μια άλλη εταιρεία που θα γίνει δημοπρασία. Το Δεκέμβρη θα γίνει δημοπρασία. Γι' αυτό ας βάλουμε όλοι νερό στο κρασί και ας δούμε λίγο μακρύτερα πώς δεν θα μπλέξουμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις.